Ο ΗΕΜ είχε μιλήσει πριν ημέρες και δεν έδινε τη συγκατάθεση για τρίτη δόση, λέγοντας ότι όποιο κράτος θα το κάνει θα φέρει και το βάρος των ποινικών ρητρών που τυχόν θα υπάρξουν. Και έτσι η τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού διαστόματος του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους πλέον δεν θα είναι υποχρεωτική. Το σημαντικότερο είναι όμως και παρά το τι θα πούν θα συμπαρασύρει και τεράστιο αριθμό αποφάσεων περί διαχωρισμού των πολιτών και περιορισμού των ανεμβολίαστων καθώς με βάση τα λεγόμενα των εταιριών και των ειδικών, η απόδοση κατά του κορονοϊού πέφτει με το χρόνο. Επομένω, είναι δεν είναι κάποιο εμβολιασμένο, θα είναι ένα και το αυτό.